Να παραμείνει σε νοσηλεία χθες. Νάσια, καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να σου πω πως μετά τον πρόεδρο της ΔΥΠΑ και ο Υπουργός Υγείας χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτικό, στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Να πούμε πως ο Υπουργός Υγείας μετέβη χθες το απόγευμα μετά από αδιαθεσία που ένιωσε και σε επικοινωνία που είχαμε με άτομα του στενού του έτσι, περιβάλλοντος, είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο χρειάστηκε να νοσηλευτεί για να προβούν οι ιατροί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε να εντοπίσουν το όποιο ενδεχομένως πρόβλημα υγείας προκύπτει. Να πούμε ωστόσο πως αναμένεται το πολύ μέχρι αύριο, αν δεν είναι και σήμερα, να λάβει εξιτήριο. Μάλιστα. Λοιπόν, και στο Απολλώνιο είδαμε και χθες ότι μεταφέρθηκε μετά από έμφραγμα ο πρόεδρος της ΔΥΠΑ, ο Μάριος Καρογιάν. Ενημερωθήκαμε χθες από ιατρικό δελτίο του χειρούργου, του καρδιοχειρούργου, του Γιώργου Γεωργίου, ότι όλα πήγαν καλά. Έχουμε νεότερη ενημέρωση. Να πούμε κάτι, πως η κατάσταση της υγείας του βαίνει καλώς, είναι σταθερή, μετά και την χθεσινή, όπως ανέφερες, περιπέτεια που είχε αφού είχε υποστεί οξία φραγμανοκαρδίου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σε επικοινωνία που είχαμε με στενό του συνεργάτη, ο οποίος τον επισκέφθηκε, να πούμε πως η έγκαιρη μετάβαση του στο νοσηλευτήριο, όσο και η έγκαιρη παρέμβαση των ιατρών, ήταν κλειδί ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ενδεχομένως και ο κύριος Μάριος Καρογιάν μέχρι αύριο να πάρει εξιτήριο, ωστόσο, όπως μας λέχθηκε, θα χρειαστεί μια περίοδος ξεκούρασης και αποχής από τα καθήκοντά του. Μάλιστα. Δεν θέλει πολύ άγχος αυτή η δουλειά, Νάσια, όπως αποδεικνύεται, να ευχηθούμε και στους δύο περαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Πάμε στα του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο λειτουργό της Μητρολογικής Υπηρεσίας.